Αν ο φόβος του πολέμου είχε πρόσωπο, θα ήταν του μικρού Βλάντα από την Ουκρανία, που με πνιχτό κλάμα λέει πως δεν θέλει να πεθάνει. Έχοντας απομακρυνθεί από το σπίτι του με την οικογένειά του, οι σιρήνες και οι βομβαρδισμοί μόνο τρόμο και αγωνία προκαλούν στο μικρό αγόρι, που μέχρι πριν από λίγες μέρες έπαιζε με τους φίλους του, ανυποψίαστος και ασφαλής. Η Ολένα Κυρίλο, μια δασκάλα στο Χάρκοβο, με νοπές τις πληγές στο σώμα και το πρόσωπό της, αρνείται μέχρι και σήμερα να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί. Το σπίτι της χτυπήθηκε από πύραυλο και η ίδια από θαύμα κατάφερε να σωθεί. Я никогда не думала, что это действительно случится в этой жизни. Мы писали стихи. Σε ένα υπόγειο καταφύγιο στηβάζονται από χθες το βράδυ δεκάδες νεογέννητα που νοσηλεύονταν σε μεευτήριο του Κιέβου. Οι νοσηλεύτριες αλλά και οι μητέρες τους προσπαθούν να τα προστατεύσουν και η εικόνα από μόνη της περιγράφει τη μανία του πολέμου. Σπαραχτικές είναι και οι στιγμές αποχωρισμού. Όπως αυτής της οικογένειας, της οποίας ο πατέρας έπρεπε να μείνει πίσω και να δώσει μια τελευταία αγκαλιά στην κόρη και τη σύζυγό του. Σε σταθμούς του μετρό αγωνιούν για το αύριο. Ήδη πολλοί άνθρωποι με βαλίτσες και παιδιά στα χέρια επιχειρούν να αφήσουν τα μέτωπα του πολέμου. Όπως αυτό το νέο ζευγάρι που περιμένει το λεωφορείο για να μετακινηθεί σε πιο ασφαλείς περιοχές. So we now thinking about what to do next and yeah, going to probably Wroclaw. Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την απάντηση Ουκρανών στρατιωτών που φρουρούσαν το Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα προς ρωσικό πολεμικό πλοίο. Σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα, Ρώσος αξιωματικός ακούγεται να ζητάει να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν για να μην υπάρχουν άσκοπες απώλειες. Η απάντηση του Ουκρανού στρατιώτη ακολουθεί. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το νησί αφού παραδόθηκαν οι 82 Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί. Την ίδια ώρα, viral έγινε μια Ουκρανή γυναίκα στο Χένισεκ, κοντά στην Αζωφική θάλασσα, που ορθώνοντας το ανάστημά της απέναντι σε Ρώσο στρατιώτη, τον ρώτησε τι γυρεύουν στη χώρα της και για ποιο λόγο έχουν αυτή τη συμπεριφορά απέναντί του.